στην τηλεφωνική μας γραμμή ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Παύλος Δερμιτζάκης. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές εκπομπής σας. Να σας καλωσορίσουμε καταρχήν στην Κύπρο, να σας ευχηθούμε να πάνε έτσι όλα όπως τα περιμένετε στον Ερμή και στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Καταρχήν, κύριε Δερμιτζάκη, πείτε μας τι σας έκανε να απαντήσετε θετικά στην πρόταση των φτεροπόδαρων και πώς αποφάσισατε να συνεχίσετε στην Κύπρο, έτσι, σε γενικές γραμμές. Καταρχάς, αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που βρίσκομαι στην Κύπρο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ευλογημένο μέρος για όλο τον κόσμο και, και ιδιαίτερα για εμάς τους Έλληνες. Ευλογημένο και βασανισμένο. Συμφωνώ απόλυτα και εμείς την ιστορία αυτού του τόπου τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και είμαστε μαζί με τους Κυπραίους, φυσικά δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε την ίδια κουλτούρα, την ίδια φιλοσοφία ακριβώς. Μετά την συνάντηση που έκανα με τους ανθρώπους της διοίκησης του Ερμή, θεώρησα ότι είχαμε τις ίδιες απόψεις, ταυτίσεις, ό,τι έχει να κάνει με φιλοσοφία και στόχους. Όπως γνωρίζετε, τα δύο προηγούμενα χρόνια η ομάδα έχει καταφέρει να έχει πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα στα play-off, δηλαδή του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και ιδιαίτερο. Καθίσαμε κάτω, είδαμε ότι οι στόχοι είναι στόχοι που είναι εφικτοί, γιατί όλοι από κοινού προσπαθούν γι' αυτό. Και ήταν κάτι το οποίο ικανοποίησε και τους στόχους και τις φιλοδοξίες που έχω εγώ σαν άνθρωπος και σαν προπονητής. Γι' αυτό δεν ήταν δύσκολο να πω το ναι και εύχομαι πραγματικά όλοι μαζί από μια κοινή προσπάθεια και αγώνα να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε σαν ομάδα. Mm-hmm. Ποιους στόχους θέσατε με τη διοίκηση για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο? Το γνωρίζετε κι εσείς ότι γίνονται πολλές αλλαγές ποδοσφαιριστών στην ομάδα. Ουσιαστικά θα χτιστεί ξανά από το μηδέν. Άρα με βάση αυτό ποιους στόχους θέτετε? Να αλλάζει ένα ρόστερ σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να την αρχή να το διαχειριστείς ή τουλάχιστον να πω ότι θέλει μια περίοδο προσαρμογής. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι σημεία των καιρών μας, δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι βάση ενίσχυσης ομάδος, budget, το οποίο είναι ένα συγκεκριμένο που θα κινηθεί και τους παίχτες τους οποίους έχουμε πάρει μέχρι τώρα, αλλά και κάποιες προσθήκες που πιθανόν θα γίνει κατά την περίοδο της προετοιμασίας, η στόχη είναι πάλι η ομάδα να μπει στα play-off και μέσα από τα play-off να διεκδικήσει το καλύτερο που καταλαβαίνετε ότι είναι η έξοδος στα προκριματικά του Europa και φυσικά η πορεία που μπορούμε σαν ομάδα, γιατί είναι λίγα παιχνίδια, ένα μικρό πρωτάθλημα για το κύπελλο. Να ρίστα, το έχει δείξει και στο παρελθόν, τα έχει επιτύχει ξανά αυτά και δείχνει ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Κύριε Δερμιτζάκη, ξεκινήσατε να βλέπετε το ρόστερ, να δείτε ποιες ελλείψεις υπάρχουν και πώς προχωράτε σε αυτό το κεφάλαιο? Είναι δύο μέρες εδώ στην πόλη, καθημερινά είναι όλη την ώρα με ανθρώπους της ομάδος, βλέπω το ρόστερ, βλέπω πιθανόν που η ομάδα θα χρειαστεί κάποια ενίσχυση. Και κατά 90% η ομάδα αυτή τη στιγμή το ρόστερ έχει κλείσει, αλλά μέσα από την προετοιμασία που θα ξεκινήσουμε στις 29 Ιουνίου να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποια παιδιά, εκτός δηλαδή από εικόνα που έχουμε μέσα από White Scout και DVD, να έχουμε να δούμε την κατά πόσο ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία έχουμε δει και αν χρειαστεί θα κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση, γιατί υπάρχει αυτή η διάθεση από τη διοίκηση. Μάλιστα, σας έχει διαβεβαιώσει η διοίκηση ότι θα μπορείτε, εφόσον δεν μείνετε ικανοποιημένοι από κάποιους παίχτες, να τους αλλάξετε? Έτσι ακριβώς, η διοίκηση και με προτεργάτη τον πρόεδρο της ομάδος έχει δείξει ότι νοιάζονται και πάρα πολύ για την ομάδα και θέλουν η ομάδα να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Εσείς ξεκινήσατε να αναζητείτε κάποιους παίχτες για τις θέσεις που ξέρετε τουλάχιστον από τώρα ότι είναι κενές? Ναι, βεβαίως. Ψάχνουμε όλοι ώστε να βρούμε παίχτες ικανούς ώστε να μπορέσουν
να, και αυτοί να βοηθήσουν για το στόχο τον οποίο έχουμε βάλει. Αγωνιστικά εσείς πώς θέλετε την ομάδα να αποδίδει μέσα στο ποιο στυλ ποδοσφαίρου αγωνιστικά τόσο επιθετικός? Δηλαδή, ναι. Φιλοσοφία μου σαν προπονητή. Ναι, επειδή ήσασταν επιθετικός, έχετε αυτή τη φιλοσοφία σαν προπονητής? Ναι, γενικά μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά με ισορροπίες. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι παίζω επιθετικά και είμαι ανοιχτός πίσω. Πάντα, είτε στη φάση της άμυνας είτε στη φάση της επίθεσης, η ομάδα πρέπει να έχει ισορροπίες. Είμαι υπέρ του επιθετικού ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό θέλει το φύλαθλο κοινό, αλλά πάντα με ισορροπίες. Μάλιστα. Εσείς, βλέποντας γενικότερα το κυπριακό ποδόσφαιρο, θεωρείτε ότι ο Ερμής μπορεί να ανέβει επίπεδο σε αυτή την περίοδο? Βλέπουμε πολλές ομάδες που προσπαθούν να διατηρήσουν ένα βασικό κορμό τα τελευταία χρόνια, να χτίσουν πάνω σε αυτό και να μην χρειάζονται πολλές αλλαγές. Είπαμε και προηγουμένως ότι ο Ερμής θα είναι μια καινούργια ομάδα. Εσείς πιστεύετε ότι παρά αυτό το στοιχείο θα μπορείτε να πετύχετε έτσι πολύ νωρίς να παίζει έτσι ένα ωραίο ποδόσφαιρο? Κοιτάξτε, το καλύτερο στην προπονητική σου και στο χτίσιμο μιας ομάδας είναι να κρατάς ένα σημαντικό ποσοστό, δηλαδή τον κορμό, ώστε πραγματικά οι μεταγραφές που θα γίνουν το καλοκαίρι να είναι λίγες, συγκεκριμένες και φυσικά με παίκτες οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν τη διαφορά. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια αυτό το μοντέλο, το οποίο για μένα είναι και το καλύτερο φυσικά για όλους τους προπονητές, αυτή η μεθοδολογία τουλάχιστον, θα έλεγα ότι δεν το ακολουθούν πολλές ομάδες για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ δεν θα πω τώρα σε τι διαδικασία είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα. Η ομάδα έχει αλλάξει ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί έκριναν ο τεχνικός διευθυντής, η διοίκηση της ομάδας ότι πρέπει να γίνει. Εγώ παίρνω ένα ρόστερ το οποίο θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, κάτι το οποίο φυσικά είναι διαφορετικά από το να έχει μια ομάδα που θα μπει με εκτιμένη ταχύτητα και στη φάση της προετοιμασίας, αλλά ακόμα περισσότερο στο πρωτάθλημα. Είναι πιο εύκολο, αυτό είναι κατανοητό, αλλά θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα, με τη διάθεση φυσικά πάντα των ποδοσφαιριστών, να περάσω τη φιλοσοφία που έχω, ώστε να μπορέσουμε μέσα στο γήπεδο να παίξουμε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, να ικανοποιούμε καταρχάς πρώτα τους εαυτούς μας, μετέπειτα τον κόσμο και φυσικά να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε ώστε να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία του καλοκαιριού, έχετε συζητήσει με τη διοίκηση, έχετε αποφασίσει πού θα πραγματοποιηθεί για τα φιλικά παιχνίδια? Γιατί φαντάζομαι ότι βάσει αυτού του στοιχείου που είπαμε της νέας ομάδας, θα πρέπει να δώσετε και περισσότερα φιλικά έτσι για να δεθούν περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Τα έχετε σχεδιάσει όλα αυτά? Είναι πράγματα τα οποία... Καταρχάς έχει σχεδιαστεί όλη η προετοιμασία, που είναι 8 εβδομάδες, είναι 7 συν 1 που είναι η αγωνιστική εβδομάδα. Η προετοιμασία της ομάδας θα γίνει εδώ στην Κύπρο. Έχουμε βγάλει τις ημερομηνίες συν πλην των φιλικών και τον αριθμό, που θα είναι γύρω στα 9 παιχνίδια. Αρκετά, από εδώ... Ορίστε. Αρκετά, λέω. Σημαντικός αριθμός. Δεν θα έλεγα ότι είναι. Είναι ένας αριθμός για μια ομάδα που έχει αλλάξει κατά μεγάλο ποσοστό του ρόστερ. Είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να γίνουν. Ναι, μα όσο περισσότερα τόσο καλύτερο, με αυτό το σκεπτικό το λέω. Να φανταστείτε ότι 9 στην ουσία δεν είναι 9, είναι 7, γιατί θα υπάρξουν μέρα, Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, τα οποία θα γίνονται απανωτά δύο παιχνίδια για να βγάλουν 90 λεπτό όλοι οι παίχτες. Δηλαδή για έναν παίχτη μπορεί να είναι 7 παιχνίδια, να είναι 9. Ναι, το σύνολο είναι 9 της ομάδας των φιλικών. Ναι. Για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, να υπάρχει αυτό το δέσιμο που θέλουμε και χρειάζεται και να περάσουμε την φιλοσοφία μας, την τεχνικοτακτικά στοιχεία που θέλουμε για να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο θα αρμόζει στην ομάδα μας και στο στυλ παιχνιδιού, ας πούμε, που θα παίξουμε. Πρωτού έρθετε στην Κύπρο, παρακολουθούσατε το κυπριακό ποδόσφαιρο, κύριε Δερμητζάκη? Ναι, βεβαίως, ανέκαθεν το παρακολουθώ το κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί σας είπα, είναι μια χώρα την οποία εμείς προσωπικά εκτιμάμε ιδιαίτερα.
είναι, έχει κάνει υπάρχει μεγάλη εξέλιξη των ομάδων και φυσικά υπάρχουν ομάδες οι οποίες διαφημίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο σε όλο τον πλανήτη, όπως είναι οι μεγάλες επιτυχίες που έκανε τελευταίο από ένα. Μάλιστα. Εμείς να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο με τον Ερμή, να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια ελκυστική ομάδα. Την έχει ανάγκη το κυπριακό ποδόσφαιρο, όπως έχει ανάγκη να έχει πολλές καλές ομάδες, να υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς. Πάμε σε διαφημιστικό.